Για να στηρίξω έμπρακτα τη νέα προσπάθεια του ΣΥΡΙΖΑ με πρόεδρο τον Στέφανο Κασελάκη, ώστε να δοθεί ένα τέλο στην αλαζονία και στο άλοθη του 41%. Συμμετέχω σε ευρωεκλογέ για να γίνουμε ισχυρή αντιπολίτευση, να φέρουμε φρέσκο αέρα στο πολιτικό σκηνικό που τόσο έχει απογοητεύσει τι Ελληνίδες και του Έλληνε. Συμμετέχω με τον ΣΥΡΙΖΑ γιατί είναι το μόνο κόμμα που φοβάται τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί είναι το μόνο κόμμα που δεν χρωστάει πουθενά και γιατί δίνει φωνή σε όσου δεν έχουν φωνή και δίνει ίσε ευκαιρίε σε όλου. Καταρχά, το 75% των αποφάσεων που αφορούν τι ζωέ μα εκπορεύονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκεί καθορίζεται η κοινή αγροτική πολιτική και οι επιδοτήσει για του αγρότε μα. Εκεί δίνονται οι μάχε για τα χρηματοδοτικά εργαλεία όπω είναι το Ταμείο Ανάκαμψη και το ΕΣΠΑ, ώστε να πετύχουμε περιφερειακή ανάπτυξη και να μην ερημώνουν ολόκληρε πόλει και χωριά. Εκεί προστατεύεται το κράτο δικαίου και τα ατομικά δικαιώματα, που τόσο βάναυσα καταπατώνται στην Ελλάδα. Εκεί δίνεται η μάχη για τα εθνικά μα θέματα ώστε να έχει η χώρα ισχυρή φωνή και να προωθεί τα εθνικά μα συμφέροντα. Τέλο, πολύ σημαντικό είναι ο ρόλο του Ευρωκοινοβουλίου στο πώ οι προκλήσει τη τέταρτη βιομηχανική επανάσταση και των νέων τεχνολογιών θα οδηγήσουν σε μια καλύτερη ζωή με ανθρωποκεντρικό περιεχόμενο και όχι να γίνουν τα εργαλεία που θα διευρύνουν κι άλλο τι ανισότητε και του αποκλεισμού, όπω επιθυμούν οι στιχνοί τεχνοκράτε. Ζητώ τη στήριξή σα με παρησία αλλά και παρακαταθήκη τα 8,5 χρόνια στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Εκεί που έδωσα τις μάχες στην πρώτη γραμμή, με εργατικότητα, με ήθος, χωρίς ποτέ να εκθέσω το κόμμα μου ή τον ίδιο μου τον εαυτό. Δεσμεύομαι δε δημόσια ότι δεν θα πάρω ποτέ την έδρα στο σπίτι μου, αδιαφορώντας έτσι για το κόμμα και τα μέλη του, που τόσο με έχουν τιμήσει επανειλημμένα. Μας αξίζει λοιπόν μια καλύτερη ζωή. Και ναι, το μπορούμε.